Προφυλακιστέο για την υπόθεση τη ανήλικη στο Μιλοπόταμο, κρίθηκε σήμερα μετά την απολογία του ένα 22χρονο με την κατηγορία τη γενετήσια πράξη με ανήλικο με σύμφωνη γνώμη ανακρίτρια και εισαγγελέα. Ο 22χρονο, σύμφωνα με πληροφορίε, είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και βρισκόταν εκτό φυλακή με περιοριστικού όρου, οι οποίοι τώρα άρονται και προφυλακίζεται, ενώ στην απολογία του ανέφερε πω με την ανήλικη είχε σεξουαλική επαφή με τη συνένεσή τη. Βαρύ κλίμα στο δικαστικό μέγαρο κατά τη μεταγωγή του 22χρονου ανάμεσα στου οικείου του που βρίσκονταν στο χώρο. Παράλληλα, ελεύθερο, αφέθηκε ένα 19χρονο με περιοριστικού όρου τη εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και τη απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και ο οποίο φέρεται να είχε σχέση με τη 14χρονη. Οι απολογίε των κατηγορούμενων για την υπόθεση σεξουαλική εκμετάλλευση τη ανήλικη στο Μηλοπόταμο ξεκίνησαν σήμερα Τρίτη και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίε, ωστόσο, όλοι αρνούνται ότι υπήρξε βία στι συνευρέσει του με τη 14χρονη. Ραγδαίε αναμένονται οι εξελίξει στην υπόθεση κατά τη διάρκεια των απολογιών, ενώ χθε προχώρησε σε συμπληρωματική κατάθεση ενώπιον τη ανακρίτρια και με την παρουσία παιδοψυχιάτρου, η 14χρονη από το Μιλοπόταμο, η οποία επευτεθεί μα σεξουαλική εκμετάλλευση από την ηλικία των 12 ετών. Δεν αποκλείεται να προκύψει εμπλοκή παραπάνω ατόμων στην κακοποίησή τη, καθώ οι αρχέ έχουν στα χέρια του το κινητό τηλέφωνο τη με πρόσβαση σε όλε τι συνομιλίε, σύμφωνα με τι οποίε αρκετοί ήταν οι άντρε που ζητούσαν ερωτικό ραντεβού μαζί τη. Σύμφωνα με τα έω τώρα στοιχεία, δεν προκύπτει ότι χρονοι εκδιδόταν έναντι αμοιβή. Υπενθυμίζεται ότι δίωξη για ομαδικό βιασμό ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε τρει από του κατηγορούμενου και στου υπόλοιπου οκτώ για τη γενετήσια πράξη με ανήλικο ηδη ένας 38χρονος από το Πακιστάν συνελήφθη πριν από λίγο καιρό όπου μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.